Πρώτος στόχος μας είναι το Παλιοχώρι και εγώ έχω τη δουλειά μου. Εντάξει, δεν προλάβαινα και πολλά πράγματα. Μάλιστα. Για να πάμε στο πρωτάθλημα της Α1 Ηλίας, να πούμε τα αποτελέσματα και να πούμε και πιο κάτω. Γιατί αγωνιούν αρκετοί να ακούσουν μερικά πράγματα και θα τα πούμε. Μην νομίζετε ότι θα τα πούμε. Ηλιακός Λεχενών Κάστρο 2-0. Δάφνια Δραβίδας Προδευτική 3-1. Ήφαιστος Ουνάργου Ερμής Πλατάνου 5-1. Πάο Βάρδας Κένταυρος Μαγούλας 1-2. Έας Γαστούνης Αλφαιός Επιταλίου 0-0. Κεραυνός Χυμαδιού Ατρόμητος Βαρβάσινας 2-1. Δόξα Νέας Μανολάδος Αστέρας Αμαλιάδος 1-4. Ολυμπιακός Ζαχάρου Αχιλλέας Λεωφορείου 0-3. Και είναι η πρώτη βαθμή, κύριε Γαβριλόπλε, που πήρε το Λεωφορείο, έτσι, μια και η Ζαχάρου δεν κατεβαίνει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εμείς βλέπουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα Δάφνης Αδραβίδος Προοδευτική και να πούμε ότι στη βαθμολογία προηγείται η Δάφνη Αδραβίδας στο απόλυτο σε 8 αγώνες με 24 βαθμούς. Ακολουθεί ο Αστέρας Αμαλιάδος 22, Κένταυρος Μαγούλας 20, Ατρόμητος Βαρβάσινας 16, Ηλιακός Λεχενών 15, Κάστρο 12, Βούναργο 12, Μανολάδα Δόξα Νέμαν 10, Πάο Βάρδας 9 μαζί με το Χυμαδιό και τον Νέα Ταγαστούνης, Ερμής Πλατάνου 6, Προοδευτική 5, Αλφαιός Επιταλίου 5, Νεοχώρη 3 και Ολυμπιακός Ζαχάρο. Να πούμε στο παιχνίδι που έγινε, εδώ βλέπουμε και την κυρία Σιαχάμη, η οποία επανήλθε μετά από κάποιο διάστημα, την διαιτητή, την κυρία Σιαχάμη. Στο παιχνίδι Κεραυνός Χυμαδιού Ατρόμητος Βαρβάσανας 2-1, έγραψαν ο τοπικός τύπος, οι εφημερίδες, ότι επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι στο Χυμαδιό. Στο 91 λεπτό ήταν 0-1 για τους γηπεδούχους, ισοφάρισαν σε 1-1, αμφισβήτησαν τον γκολ, έγιναν κάποια επεισόδια. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους, είδαμε τη διαμαρτυρία που έκανε ο Ατρόμητος Βαρβάσανας για τον διαιτητή τον κύριο Χατζόπλο. Μετά στην εκπομπή μας θα έχουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας τον κύριο Σάκη Γιαννόπουλο να συνομιλήσουμε για κάποια γεγονότα και φυσικά να πούμε ότι προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπυρόπλο, τον πρόεδρο του Κεραυνού Χυμαδιού. Μας είπε ότι δεν μπορεί να έρθει στην εκπομπή μας, δεν πιάνει και την όρτα εκεί στο Χυμαδιό, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και φυσικά αναφέρει στην επιστολή και πρέπει να τη διαβάσουμε όσο αφορά, λέει, την εκπομπή σας, καμία, για τις δηλώσεις που έχουν γίνει σε όλες τις εφημερίδες έχω να αναφέρω τα εξής. Επεισόδια έγιναν μόνο μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών μετά τη λήξη του αγώνα, ενώ κατευθυνόντουσαν στα ποδητήρια και αυτό προκάλεσε ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Δηλαδή το επεισόδιο που έγινε προκαλέστη από αντίπαλο ποδοσφαιριστή, εννοώντας του Ατρομήτου Βαρβάσανας. Το επεισόδιο αυτό ήταν ο επίλογος της όλης συμπεριφοράς προπονητή και ποδοσφαιριστών της αντίπαλης ομάδος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Φίλαθλοι στον αγωνιστικό χώρο δεν μπήκαν και η πόρτα του γηπέδου άνοιξε για να διακομιστεί ο ποδοσφαιριστής Μαργαρώνης Χρήστος στο νοσοκομείο. Ο αγώνας για τους ποδοσφαιριστές του Κεραυνού Χυμαδιού γίνεται μέσα στο γήπεδο και όχι μέσα στις καφετέριες και στις εφημερίδες. Ξέρουν να χάνουν και να κερδίζουν. Κύριε Γιώργο, η ομάδα μας δεν έχει ποδοσφαιριστές και παράγοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να γράφουν ασύστολα ό,τι θέλουν. Τέλος, ο Κεραυνός Χυμαδιού έχει ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται για τη φανέλα, την ιστορία και τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Αυτό το έχουν δείξει στην πορεία τους μέχρι τώρα σε όλη την Ηλία. Σε όλη την Ηλία. Σας ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να παρέμβω στην εκπομπή σας. Αυτές είναι οι δηλώσεις με email που έχει στείλει ο πρόεδρος του Κεραυνού Χυμαδιού, ο κύριος Σπυρόπουλος Ανδρέας. Φυσικά τη διαμαρτυρία του Ατρόμητου Βαρβάσανας την έχετε διαβάσει όλοι. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να τη διαβάσουμε. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τσάμι, είναι ευχάριστα αυτά τα γεγονότα έτσι που γίνονται? Τα διαβάσατε κι εσείς έτσι και χθες και σήμερα. Για πέστε μας. Όχι, δεν είναι. Ό,τι γίνεται στο γήπεδο κακό δεν είναι σωστό. Στο γήπεδο πάμε για να παίξουμε την μπάλα μας, να τελειώσει το παιχνίδι.
και να πάμε σπίτια μας. Μάλιστα. Μόνο που σπίτια μας δεν πήγαμε χθες. Χθες λοιπόν σε έναν αγώνα Β' κατηγορίας στον Απελόκαμπο είχαμε τα εξής γεγονότα. Παρατηρητής αγώνος, ξεκινάω από εκεί και κατευθείαν στο θέμα, ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαγεωργίου. Ο κύριος Αντώνης Παπαγεωργίου είχε οριστεί από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας ως παρατηρητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το παιχνίδι έγινε χθες το μεσημέρι, χθες το πρωί, 11 η ώρα, με μία και μετά θα έφευγε να πάει σε άλλον αγώνα. Ο κύριος Παπαγεωργίου ως όφιλε εφάρμοσε, από ό,τι μάθαμε, τον κανονισμό που λέει ότι όσοι δεν έχουν εργασία, δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα έπρεπε να εξέλθουν, θα πρέπει να βγαίνουν. Υπήρξε μια πανέμορφη κοπέλα, μια αρβωνιαστικιά του τερματοφύλακα, του Κένταυρου Σωστίου, η οποία ήθελε να είναι δίπλα στο σύζυγό, στον αρβωνιαστικό της, στο φίλο της. Φυσικά ο κύριος Παπαγεωργίου είπε ότι δεν γίνεται αυτό, πρέπει η κυρία να βγει. Λέει, ας το πούμε στο διαιτή, και ο κύριος διαιτής άφησε την κοπέλα να παραμείνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια στιγμή ο τερματοφύλακας της ομάδος αυτής έφυγε από τον αγώνα. Όταν λέμε έφυγε, έφυγε από τον αγώνα, βγήκε έξω, και όταν έληξε το παιχνίδι είχαμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός, το οποίο θα το δείτε αύριο γραμμένο στον τύπο. Εμείς σεβαστήκαμε την επιθυμία του κυρίου Παπαγεωργίου και δεν κάναμε τίποτα παρά μόνο να αναφέρουμε το γεγονός. Ο κύριος Παπαγεωργίου αυτή τη στιγμή, η ώρα είναι 11.30-12, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αμαλιάδας με μόλοπες στα δύο μάτια.